Τελευταίο θέμα της απομονής μας, φίλες και φίλοι, το πρωτάθλημα Ακαδημιών της ΠΟΑΠ Φούρνης Ορπάς. Μαζί μας εδώ στο στούντιο ο Γενικός Υπεύθυνος της Ακαδημίας Γαλάκτικος Νουέβο Κάμπο ΜΕΑΠ, ο κ. Ανδρέας Ανδρέου. Σας χαιρετώ και καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Ωραία. Είστε ο Γενικός Υπεύθυνος της Ακαδημίας Γαλάκτικος Νουέβο Κάμπο ΜΕΑΠ. Έτσι, ένα όνομα θα έλεγα σιδηρόδρομος. Από πού προέκυψε αυτή η ονομασία, κύριε Ανδρέου? Αρχικά η Ακαδημία μας ονομάζεται Νουέβο Κάμπο. Έχει 10 χρόνια που δημιουργήσαμε την Ακαδημία και δρεύουμε στα γήπεδα φουτσάλ στα Λατσά στο Νουέβο Κάμπο. Τον τελευταίο χρόνο έχουμε κάνει παράστημα στην Αυθούπολη, εκεί στο δρόμο που πηγαίνεις προς τους Αγίους Τριμηθιάς, και την ονομάζουμε, είναι μια ακαδημία, αλλά την ονομάζουμε Γαλάκτικος, και επίσης έχουμε και συνεργασία με τη ΜΕΑ, όπου γίνονται οι προπονήσεις μας κάτω στα γήπεδα του φόρου. Και σαν γενικός υπεύθυνος τρέχετε παντού, φαντάζομαι. Έχω το συντονισμό σε όλους τους χώρους. Από πότε ασχολείστε με αυτές τις ακαδημίες και πώς νιώθετε με τα παιδιά καθημερινά και τους αγώνες του Σαββάτου? Βασικά ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο ως προπονητής από το εδώ και 31 χρόνια. Μεγάλη αγάπη. Ναι. Σχεδόν σε όλη την περίοδο αυτή ασχολούμουν με β' ομάδες και 16άριες και πιο μικρά παιδιά. Εκτός από δύο περιόδους, πάντα να πατώ με το 92-93, όπου ήμουν προπονητής στην πρώτη ομάδα του Θόηλα Κατάμιας. Καλύτερο να ασχολείσαι με τα μικρά νεαρά παιδιά μας? Σίγουρα. Γι' αυτό επέλεξα να ασχολούμαι εδώ, ναι, συνέχεια με μικρά παιδιά. Να κάνεις κάτι παραγωγικό, κάτι εκπαιδευτικό. Ενώ παρακολουθούμε και στη Μότυπα από το παιχνίδι της Ακαδημίας σας, κατηγορίας 2002, χάσατε 2-0 από την Ακαδημία Ευθυμιάδη το Σάββατο λίγο πριν το μεσημέρι στο γήπεδο του Κεραυνού. Τώρα, πόσες ομάδες έχει η Ακαδημία σας και πόσες κατηγορίες ηλικιακές? Ναι, έχουμε στο πρωτάθλημα της ΠΟΑΠ έχουμε 13 ομάδες η Ακαδημία μας. Είμαστε οι πιο μεγάλοι μαζί με τον Ευθυμιάδη. Πόσα παιδιά έχετε εσείς? Σύνολο πρέπει να έχουμε γύρω στα 240 παιδιά και στους τρεις χώρους. Ναι. Έχουμε 13 ομάδες, έχουμε 8 ομάδες οι οποίες αγωνίζονται στην Premier κατηγορία. Που είναι η ανώτατη. Η ανώτατη, ναι. Και 5 ομάδες οι οποίες αγωνίζονται στη Champions. Και οι δυνατές σας ομάδες στην Premier, ποια κατηγορία είναι, ποια ηλικιακή κατηγορία? Οι δυνατές μας ομάδες είναι τα παιδιά που γεννηθήκαν το 2007, το 2006, καθώς και το 2004. Αυτές οι τρεις οι ομάδες μας τώρα στο πρωτάθλημα που γίνεται στους αγώνες κατάταξης, έχουμε κάνει 3 αγώνες και έχουμε και στις 3 ομάδες αυτές που σας είπα μόνο νίκες. Επίσης είχαμε αρκετά δυνατή ομάδα το 2002, αυτή η ομάδα που καλύψετε το περασμένο Σάββατο, ναι, και χάσαμε μέχρι τα Χριστούγεννα. Μέχρι τα Χριστούγεννα έκαναμε σε 8 αγώνες, είχαμε 7 νίκες και 1 νίκη. Όμως μετά τα Χριστούγεννα χάσαμε κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι πήγαν σε ομάδες σωματεία της ΚΟΠ, και έτσι επειδή δεν δικαιούνται να παίξουν μαζί μας αποδυναμώθηκε, αδυνάτησε η ομάδα μας. Μάλιστα. Το πρωτάθλημα Ακαδημιών Φούρνης Ορπάς, αυτό της ΠΟΑΠ, πώς το βλέπετε? Τώρα έχει ξεκινήσει και εδώ και δύο τις αγωνιστικές η δεύτερη φάση, το ενδιαφέρον στα ύψη, κορυφώνεται η αγωνία. Έτσι πέτε μας δύο λόγια του. Είναι ένα πάρα πολύ αξιόλογο πρωτάθλημα. Σε υπερβολικά ψηλό επίπεδο λαμβάνουν συμμέρος στην επαρχία Λευκωσίας. Υπάρχει και Λεμεσός Πάφος. Ναι, υπάρχει Λεμεσός Πάφος. Αλλά στην επαρχία Λευκωσίας είναι 47 ακαδημίες και λαμβάνουν μέρος 248 ομάδες.
Στην επαρχία Λεμεσού Πάφου είναι 12 ακαδημίες και ακόμα 95 ομάδες. Είναι περίπου 350 ομάδες από ό,τι ξέρω. 343 ομάδες. Με ακρίβεια, ναι. Με κατακρίβεια και 59 ακαδημίες. Και περίπου 4.000-5.000 παιδιά. Γύρω 4.000 παιδιά. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο πάνω από 4.000 παιδιά. Μάλιστα. Έτσι πριν σας αποδεσμεύσω, ένα καταληκτικό σχόλιο γενικά για το θέμα ακαδημίες. Είναι πάρα πολύ βασικό τα παιδιά να ασχολούνται με τις ακαδημίες, γιατί καταρχήν μαθαίνουν τι είναι το ποδόσφαιρο και όταν θα παρακολουθούν, θα μεγαλώσουν ή ακόμα και τώρα και θα παρακολουθούν παιχνίδια πρώτης κατηγορίας, θα μπορούν να κρίνουν με πιο σωστά κριτήρια διάφορες φάσεις που γίνονται. Επίσης, τα παιδιά τα βοηθούμε και τα εκπαιδεύουμε και στους κανονισμούς του ποδοσφαίρου. Επίσης, και αυτός είναι ένας σοβαρός λόγος ώστε να αποφεύγονται οι διάφοροι χουρικανισμοί που γίνονται στα πρωταθλήματα. Επίσης, ξεφεύγουση από τα σφαιριστήρια στις γειτονιές, κακές συνήθειες, από τα ίντερνετ, τα παιχνίδια αυτά που όλη την ώρα παίζουν με τα κινητά τηλέφωνα, είναι κάποιοι πάρα πολλά βασικοί λόγοι γιατί πρέπει τα παιδιά να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Φτιάχνονται και χαρακτήρες. Σίγουρα. Διδάσκεται τις ηθικές αξίες και ασφαλώς αυτός ο σκοπός δεν είναι η νίκη. Σίγουρα. Είναι το εφαγωνίζεστε. Το εφαγωνίζεστε είναι το πιο σημαντικό από όλα. Σας ευχαριστώ. Τελειώνουμε με το εφαγωνίζεστε. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να είστε καλά. Γεια σας.